πώς θα κριθούν οι άλλες θρησκείες στη Δευτέρα Παρουσία. Μάλιστα. Δεν υπάρχει θέμα το πώς θα κριθούν, διότι όλες οι θρησκείες, όλες μα όλες οι θρησκείες, πλην βεβαίως του Ιουδαϊσμού και του Μαμεθανισμού, θα σας πω στη συνέχεια, όλες οι άλλες θρησκείες στην πραγματικότητα είναι φυσικές θρησκείες, είναι ενδοκοσμικές θρησκείες, και συνεπώς, αφού δεν τοποθετούν το Θεό έξω από τον κόσμο, δηλαδή από το σύμπαν, αφού είναι ενδοκοσμικές, συνεπώς είναι ειδωλολατρικές. Και πώς θα κριθούν αυτές οι θρησκείες, είναι για την κόλαση, με εντίθεται Θεό. Μπορεί να έχουν ωραίες θέσεις ηθικής πολλές φορές ή ό,τι άλλο, όμως παρά τα αυτά είναι φυσικές θρησκείες μη σώζουσες, και εκείνοι οι οποίοι έχουν δώσει την ελπίδα τους σε αυτές, βεβαίως είναι εκτός σωτηρίας. Είπα εκτός του Μωαμεθανισμού και του Ιουδαϊσμού. Να εξηγηθώ. Ο Μωαμεθανισμός ξεκινάει να δημιουργήσει ένα κράμα τριών πραγμάτων. Ξέρετε ότι ξεκίνησε με τον Μωάμεθ και συνέχισαν άλλοι παρακάτω. Είναι το κράμα τριών πραγμάτων. Είναι Ιουδαϊσμό. Την ιστορία του, αν θέλετε να τη διαβάσετε, σε μια εγκυκλοπαίδεια μπορείτε να τη βρείτε. Ενδιαφέρουσα είναι. Λοιπόν, το κράμα Ιουδαϊσμού, Χριστιανισμού και ιδωλολατρικών αραβικών παραδόσεων. Τρία πράγματα. Εφόσον όμως δέχονται έναν υλικό παράδεισο, πρώτον. Δεύτερον, η πνευματική των ζωή δεν είναι η πνευματική ζωή του Ευαγγελίου. Και τρίτον, δεν δέχονται των Άγιων Τριαδικών Θεών, αλλά απορρίπτουν το Τριαδικόν της Θεότητος, τότε αναφυσβήτητα θα μπορούσε να κριθεί περίπου και εκείνη και εκείνος ο Μωαμεθανισμός με τις φυσικές θρησκείες. Δηλαδή ένας Μωαμεθανός δεν σώζεται, αναφυσβήτητα. Και μετά είναι ο Ιουδαϊσμός. Ο Ιουδαϊσμός δεν είναι φυσική θρησκεία. Είναι θρησκεία εξ αποκαλύψεως. Μόνο με τη διαφορά πώς σταμάτησε σε ένα σημείο. Ενώ ο Θεός ήθελε προοδευτικά να αποκαλύψει τον εαυτόν του, το λέγει στο βιβλίο της Εξόδου αυτό. Λέει στον Μωυσή επί παραδείγματι, το όνομά μου δεν το εφανέρωσα Κύριος, το όνομά μου Κύριος, εις τον Αβραάμ, τον Ισάκ και τον Ιακώβ. Δεν κάνω πιο πολύ εξήγηση για να μην αργήσουμε. Εκεί ως Θεός, στο Μωυσή ως Κύριος και στην Καινή Διαθήκη ως Τριαδικός Θεός. Και είναι όπου θα πει ο Χριστός, εφανέρωσά σου το όνομα. Ποιο είναι το όνομα του Θεού, το οποίο είναι και το τελευταίο. Δηλαδή δεν πρόκειται να έχουμε μία άλλη παρακάτω φανέρωση ούτε εις την Βασιλεία του Θεού. Ποιο είναι το όνομα του Θεού? Είναι Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Γι' αυτό λέμε, όπως τελειώνει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, βαπτίζονται σε αυτούς, λέει ο Χριστός στους μαθητάς του, εις το όνομα του Πατρός. Δεν λέει εις τα ονόματα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αλλά εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε αποκάλυψη των τριών προσώπων. Ο Θεός είναι ένας, το γνωστό δόγμα ένας ο Θεός, αλλά είναι τρεις υποστάσεις, τρία τα πρόσωπα κτλ. Ο Ιουδαϊσμός λοιπόν έμεινε στη μέση του δρόμου. Δεν επίστεψαν οι Εβραίοι εις την τελευταία αποκάλυψη και έμειναν στην πρώτη αποκάλυψη. Δεν είναι λοιπόν ειδωλολατρία, αλλά ξέρετε όμως τι είναι. Είναι απιστία. Και συνεπώς μη σώζουσα η απιστία αυτή. Πού είναι η απιστία? Ακούστε. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, σαφώς,
Εκείνος που δεν έχει τον Υιόν, όπως οι Εβραίοι δεν έχουν τον Υιόν, δεν τον δέχονται, δεν πιστεύουν στον Χριστό, ούτε τον Πατέρα έχει. Συνεπώς, εδώ εισάγεται μια νέα έννοια της αθεΐας. Αθεΐα δεν είναι δεν πιστεύω σε τίποτα, όπως επικρατεί αυτή η αντίληψη περί αθεΐας, αλλά δέχομαι μια αθεΐα όπως ορίζεται από την Καινή Διαθήκη. Εάν δεν πιστεύεις εις τον Υιόν, τότε δεν έχεις ούτε τον Πατέρα. Τότε πως είσαι? Είσαι χωρίς Θεό, δηλαδή αθεός. Με αυτήν την έννοια οι Εβραίοι λοιπόν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν μετά πια την Καινή Διαθήκη ως άθεοι εν κόσμο. Ξαναλέγω, με την έννοια που ορίζει η Αγία Γραφή, όχι με την έννοια που ορίζει η φιλοσοφία και ο κόσμος, ότι αθεώτης είναι το να μην πιστεύεις σε τίποτα. Γιατί είναι αδύνατον ένας άνθρωπος να μην πιστεύει σε τίποτα. Είναι αδύνατον, σας το τονίζω αυτό. Μπορεί να πιστεύει στον εαυτόν του, να έχει θεοποιήσει τον εαυτόν του. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι λένε εγώ πιστεύω στον εαυτό μου, πιστεύω στο πορτοφόλι μου, πιστεύω στην επιστήμη, πιστεύω στην τεχνική, πιστεύω στον πολιτισμό. Λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι το λέγουν. Έκαναν λοιπόν θεότητες αυτά τα πράγματα, και ασφαλώς είναι αυτοί οι άνθρωποι ειδωλολάτρες. Όχι λοιπόν με την έννοια αυτή.